η άρνηση για τη μάσκα δεν είναι μόνο πλέον, έτσι, άρνηση για τη μάσκα. Γίνεται σιγά σιγά άρνηση που εκφράζει μια κοινωνική δυσαρέσκεια. Να θέσω ένα ερώτημα, αγαπητέ Άρη. Υπάρχουν νέοι άνθρωποι αλλά και μεγαλύτεροι άνθρωποι που δεν έχουν την προστασία του κράτους, δεν έχουν δηλαδή εγγυημένη εργασία και εγγυημένο εισόδημα, που σήμερα πια βρίσκονται χωρίς εισόδημα και χωρίς προοπτική εισοδήματος. Αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν, αγαπητέ Άρη? Yes. Όλο αυτό λοιπόν συνδέεται, ανακεφαλαιώνεται στην καθημερινή ζωή και γεννιέται μια άρνηση. Μου επιτρέπεις να πω στο περασμένο άρθρο μου στο Βήμα την Κυριακή μια περιγραφή που μου έκανε ένας ενός επαγγελματία ταξί, ο οποίος... με τον τίτλο «Η διδαχή του Νίκου», ναι, ο οποίος περιέγραφε την άρνησή του για τον ιό, για τη μάσκα. Ναι. Στο τέλος όμως εγκατέλειψε την άρνηση και έφερε τη ζωή στην πραγματική τη συζήτηση. Ναι, αλλά σου είπε όμως κάτι το οποίο σε αφήνει ενεό. Σου είπε αυτός ο άνθρωπος ότι δεν έχω χρόνο καθόλου για τον εαυτό μου, δουλεύω ακαταπαύστος. Ναι, δουλεύω 14 ώρες την ημέρα και δεν έχω, μου λέει, αγαπητέ, ούτε ένα λεπτό ελεύθερο χρόνο. Ναι. Αυτό συμπυκνώνει μια κατάσταση και δεν είναι μόνο ο Νίκος. Ναι. Ναι. Πάρα πολύ. Άρα μια κατάσταση που σε κάνει ευεπίφορο στο να δεχθείς την ανισορροπία την οποία ο άλλος τη λανσάρει με τρόπο λογικό, υποτίθεται. Ναι. Όταν δεν έχει κανείς τη δυνατότητα να ανασκευάσει τα επιχειρήματα, έτσι δεν είναι? Σωστά. Και ζει σε μια κατάσταση δυσκολιών. Μέσα λοιπόν στην ανισότητα αυτή η χώρα χρειάζεται μια αλλαγή, αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει, έτσι, αγαπητέ Άρη. Συγκλονιστικές αλλαγές, αλλά ας ξεκινήσει μέσα σε αυτή την ανισότητα που έχει εγκατασταθεί στη χώρα και που συνδέεται με το γεγονός των 95 δις που λες προηγουμένως, δηλαδή την κλοπή πόρων, γιατί το κράτος αποσπά πόρους, στην πραγματικότητα τους κλέβει τους πόρους, τους αρπάζει από τους άλλους εργαζόμενους πολίτες. Υπάρχει και μια άλλη κλοπή, αγαπητέ Άρη. Είναι η κλοπή του ελεύθερου χρόνου. Ένα προστατευμένο στρώμα έχει ελεύθερο χρόνο εκτός από το εγγυημένο εισόδημα και την εργασία. Οι συνάνθρωποι μας, οι συμπολίτες μας που δουλεύουν στην ελεύθερη αγορά, επιχειρηματίες, αυτοαπασχολούμενοι, τέλος πάντων που δεν έχουν την κρατική προστασία, δεν έχουν ελεύθερο χρόνο να δουν τα παιδιά τους. Αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε και θα επανέλθω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.